Γεια σας! Τι μου κάνετε? Καλώς ήρθατε εδώ μαζί μου στο φτιάξτο μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα έχω κάτι εκπληκτικό και πάρα πολύ χαριτωμένο για να πλέξουμε. Θα πλέξουμε μια κουβερτούλα για μωρά, για μας, για τη γατούλα μας, για όποιον αγαπάμε και θέλουμε. Η διαστάση θα είναι 70x90 εκατοστά. Βαμβακερό θα είναι το μαλλί που θα πλέξουμε. Πάρα πολύ εύκολη είναι η διαδικασία. Μονάχα με μισά ποδαράκια και το μοτίβο του θα σχηματίζει μοτίβο βε. Πλέκεται πάρα πολύ γρήγορα παρόλο που είναι κουβέρτα, θα το δείτε κιόλας και στην πράξη. Συνολικά θα χρησιμοποιήσουμε 10 κουβαράκια, αλλά πάμε όλα αυτά να τα δούμε στην πορεία. Οπότε καλή διασκέδαση, πιάσε το βελονάκι και πάμε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, εδώ είμαι και αυτά είναι τα κουβάρια τα οποία θα μας τροφεύσουν για να πλέξουμε την κουβέρτα μας. Είναι 85% βαμβάκι, 15% καπόκ, ελπίζω να το προφέρω σωστά. Έχει μια όμορφη απόχρωση έτσι σαν μέντα, έτσι είναι το χρώμα του όπως αναγράφεται, για βελονάκι νούμερο 4 με 5. Εγώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσω τώρα βελονάκι νούμερο 6, καθώς το δικό μου μαλλί είναι σχετικά λεπτό, θα πλέξω παράλληλα τα δύο κουβάρια μαζί. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ και μεγαλύτερο βελονάκι. Αλλιώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το διπλάσιο από αυτό, δηλαδή να χρησιμοποιήσετε βελονάκι 9 με 8. Εμένα βολεύει το βελονάκι νούμερο 6. Οπότε τα πλέκω παράλληλα και από εκεί και πέρα το μαλλί μας αυτό είναι και φιλικό προς το περιβάλλον και κάτι άλλο που χρειάζεται να ξέρουμε. Να λοιπόν, είναι 100 μέτρα και 50 γραμμάρια. Όπως είπα, θα χρησιμοποιήσω 10 κουβάρια, οπότε 500 γραμμάρια θα είναι συνολικά. Πάμε να δούμε τώρα να αφαιρέσω νήμα από τη μέση του κουβαριού μου για να ξεκινήσω. Εδώ λοιπόν έχω βρει και τις δύο άκρες των δύο κουβαριών και όπως είπα εγώ θα τα πλέξω παράλληλα. Οπότε φροντίζω να έχω και τις δύο άκρες και τα δύο νήματα μαζί και κάνω τον αρχικό μου κόμπο. Και τώρα θα πλέξουμε πολλαπλάσια του 3 για το γαϊτανάκι με τις αλυσίδες μας. Ωραία, πολλαπλάσια του 3 πλέκουμε, θα είναι κιόλας το βασικό μας αυτό. Και συνολικά θα κάνω κάπου στις 99 αλυσίδες, αλλά εναλλακτικά μπορείτε εσείς να πλέξετε 90 αλυσίδες ή 81 αλυσίδες. Νομίζω καταλάβετε πως πάει ο ρυθμός αυτός καθώς έχουν πολλαπλάσια του 3. Οπότε το βασικό για τα πολλαπλάσια του 3 είναι οι 15 αλυσίδες, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο μικρό. Εγώ για την κουβέρτα θα πορευτώ με 99 αλυσίδες συν 1, άρα 100 αλυσίδες. Πάμε να τις μετρήσουμε σιγά σιγά μαζί, λοιπόν τρώμε στην 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 αλυσίδες λοιπόν έχω μέχρι στιγμής, συγγνώμη 10 αλυσίδες έχω μέχρι στιγμής και θα συνεχίσουμε για την επόμενη δεκάδα, οπότε 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και νούμερο 20. Λοιπόν, μεγαλώνει η αλυσίδα μας και πάμε συνολικά για τις 100. Να με λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πλέξει 100 αλυσίδες. Τέλεια. Και εφόσον έχουμε πλέξει 100 αλυσίδες, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το πλέξιμο. Πολλαπλάσιο 3 λοιπόν, όπως είπα, έχω, άρα 99 αλυσίδες συν 1 έχουμε κάνει. Αφήνω τους πρώτους 4 πόντους, 1, 2, 3, 4 και μεταβαίνω στον 5ο πόντο για να πλέξω ένα μισό ποδαράκι. Εδώ το περνάω μέσα από τις 3 στήλες, κάνω μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο μπαίνω στον πόντο και κάνω ένα μισό ποδαράκι. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα τώρα. Λοιπόν, το πρώτο πακετάκι λοιπόν είναι έτοιμο και αφήνω τους δύο πόντους, μπαίνω στον επόμενο και παίρνω νήμα. Ωραία, το βλέπετε, παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω και έτσι έχω 3 θηλιές στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα και το περνώ μέσα από τις 3 θηλιές. Έτσι πολύ εύκολα πλέκουμε
μισό ποδαράκι, μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο μπαίνω, παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω και έχω τρεις θηλιές στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και περνάω το νήμα μέσα από τις τρεις θηλιές. Τα δύο πρώτα μου πακετάκια, τα οποία παρτίζονται από ποδαράκι, μισό ποδαράκι, αλυσίδα, μισό ποδαράκι είναι έτοιμα. Αφήνω δύο πόντους, μεταβαίνω στον επόμενο για να πλέξω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έχω ποδαράκι, μισό ποδαράκι, αλυσίδα και στον ίδιο πόντο μπαίνω για να πλέξω άλλο ένα μισό ποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζουμε το μοτίβο V, το V το αγγλικό, το μικρό νι το ελληνικό. Λοιπόν, τρία πρώτα πακετάκια είναι έτοιμα, μεσολαβεί ένα κενό από δύο πόντους και είναι σημαντικό να είμαστε στα δύο μισά ποδαράκια να κάνουμε και τη μία αλυσίδα για το γεφύρωμα κιόλας για την απόσταση. Λοιπόν, εγώ θα πλέξω περισσότερο για να δούμε πώς ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη σειρά και πολύ ωραίο έχει σχηματιστεί και το μοτίβο μου κιόλας, βασικά το νήμα μου, το ότι τα πλέκω παράλληλα, μια χαρά πλέκεται, μια χαρά είναι και το βελονάκι μας, προχωράμε ακάθεκτη λοιπόν. Στο μεταξύ λοιπόν, όπως σας είπα, έχω σχεδόν ολοκληρώσει την πρώτη σειρά και νομίζω μπορούμε καλύτερα να δούμε το μοτίβο που σχηματίζεται και εδώ πέρα στην ουσία μου απομένουν δύο πόντοι. Οπότε εγώ για να κλείσω τη σειρά μπαίνω εδώ στον τελευταίο πόντο και θα πλέξω απλά ένα ποδαράκι, ένα μισό ποδαράκι. Εδώ είμαι. Κάνω δύο αλυσίδες για το ύψος και γυρίζω. Η δεύτερη σειρά κυλάει πιο εύκολα και πιο ευχάριστα σαν διαδικασία, γιατί στην πρώτη σειρά χτίζουμε τη βάση. Τώρα αφού έχουμε τη βάση μας, μπορούμε να πορευτούμε. Συνεπώς, εγώ τώρα το βελονάκι μου θα το τοποθετήσω ανάμεσα στα μισά ποδαράκια της προηγούμενης σειράς και συγκεκριμένα εδώ που έχουμε την αλυσίδα. Στην αλυσίδα που ενώνει τα δύο μισά ποδαράκια. Εκεί λοιπόν σε αυτό το κενό βάζω το βελονάκι μου, δηλαδή να εδώ πέρα στο κενό που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στα μισά ποδαράκια της προηγούμενης σειράς, καθώς τα ενώνει η μία μου αλυσίδα. Και ακριβώς με την ίδια διαδικασία προχωράμε. Να το λοιπόν, το βλέπετε, ακριβώς το ίδιο μοτίβο, το ένα πακετάκι ακριβώς κάτω από το άλλο πακετάκι. Πάρα πολύ απλό έτσι, πάρα πολύ απλό πλέκεται. Εκπληκτικό, γρήγορη διαδικασία μας, οπότε παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω και έχω τρεις θηλιές στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και το περνάω μέσα από τις θηλιές. Κάνω μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο πλέκω άλλο ένα μισό ποδαράκι. Τι σας είπα, ακριβώς η ίδια διαδικασία. Λίγο εντριβή θέλει άμα είστε αρχάριοι και είναι η πρώτη μας επαφή σχετικά με το βελονάκι, με το πλέξιμο, αλλά μετά θα το δείτε ότι θα κυλάει πολύ γρήγορα σαν διαδικασία. Εδώ είμαι λοιπόν και προχωράω. Μ' αρέσει, ναι, μου αρέσει. Και όπως είπα, βάζουμε το βελονάκι μας ανάμεσα στα μισά ποδαράκια της προηγούμενης σειράς, στο σημείο όπου ενώνονται από την αλυσίδα. Θα πλέξουμε λίγες σειρές ακόμα για να δούμε ένα διάμεσο αποτέλεσμα και εδώ είμαι που έχω ολοκληρώσει με αυτή την δεύτερη σειρά και βλέπετε λοιπόν πόσο ωραίο είναι εναρμονισμένο ή μία σειρά με την άλλη. Εναρμονισμένη μία σειρά με την άλλη. Πάλι έχω μείνει εδώ πέρα στο τελείωμα όπου απλά μπαίνω στον πόντο για να πλέξω ένα μισό ποδαράκι. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Μ' αρέσει το μεταξύ πάρα πολύ και το χρώμα, είναι ένα ουδέτερο και αγαπητό χρώμα μπορώ να πω και δύο αλυσίδες για το ύψος, γυρίζω και εννοείται ακολουθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία. Όπως πλέξαμε τις δύο πρώτες σειρές συνεχίσουμε και για τις επόμενες. Λοιπόν, ναι, έχουμε κάνει τις δύο αλυσίδες για το ύψος και όπως σας είπα το βελονάκι θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα μισά ποδαράκια της προηγούμενης σειράς και στην ουσία στο σημείο όπου έχουμε κάνει και την αλυσίδα μας. Και είμαι εδώ πέρα όπου έχω πλέξει περισσότερες σειρές και συγκεκριμένα έχω πλέξει τα δύο μου πρώτα κουβάρια και με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία θα προχωρήσω να πλέξω και τα υπόλοιπα τα κουβάρια μου, δηλαδή τώρα πάμε να πλέξουμε άλλα δύο κουβάρια και άλλα δύο, για να δούμε.
Ναι, πόσο ωραίο είναι. Θα σας δείξω και καλύτερα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε εδώ πέρα την διαδικασία μας, η κουβέρτα, όπως σας είπα, έχει διαστάσεις 70x90 εκατοστά και εδώ πέρα οι λεπτομεριούλες είναι ότι πρέπει να ασφαλίσουμε εν τέλει τα άκρα, την αρχή και το τέλος, ή όπου αλλού έχουμε συνδέσει τα κουβάρια και τα νήματα. Τα ράβουμε στην ουσία έτσι λίγο για να είναι πιο ασφαλές το οπλεκτό μας, ότι δεν θα μας λυθεί. Από εκεί πέρα έχω χρησιμοποιήσει 10 κουβάρια όπως σας είπα και έχω διπλώσει την κουβέρτα τώρα σε 4 στρώματα, 4 επίπεδα. Και είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ όμορφη στην υφή, είναι πάρα πολύ όμορφο στο μάτι. Η δομή του είναι πάρα πολύ όμορφη, ιδιαίτερη, πάρα πολύ ζεστό και ιδανικό για κάθε εποχή, καθώς είναι βέβαια καιρό και δεν τη μαζεσταίνει τώρα που δροσίζει και ο καιρός. Είναι πάρα πολύ χουλιάρικη. Οπότε να μου το δοκιμάσετε όλο το βίντεο και να μου πείτε ό,τι εντυπώσεις. Ελπίζω να σας βοήθησε και όλα στο βίντεο και οι οδηγίες. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει. Και θα τα δούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια!